Memphis δεν έχει να κάνει με το Memphis της Αμερικής όπως πολλοί νομίζουν. Έχει να κάνει με τη Μέμφυδα της αρχαίας Αιγύπτου. Ήταν πρωτεύουσα και ήταν ακριβώς το σύνορο του αρχαίου και του νέου βασιλείου. Δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις ή να το παίξεις ψαγμένος κτλ. Το νόημα ήταν απλά ότι ήταν το σύνορο του παλιού και του νέου κόσμου. Ήταν το μέρος που υπήρχαν οι παλιές και οι νέες ιδέες, το σταυροδρόμιο ακριβώς, Ανατολή και Δύση, ξενόφερτη μουσική, ελληνικός στίχος, ακούσματα, δυτικά, ανατολικός στίχος, ανατολική προσέγγιση. Αυτό που κάνουμε. 1, 2, α. Οκ, θα το δούμε και λίγο μετά. Το 2012 λοιπόν φτιάξαμε τους Memphis γιατί απλά νομίζω πως ήταν μια ανάγκη η οποία έπρεπε να δημιουργηθεί. Ήταν μια ανάγκη να εκφραστούμε στη γλώσσα μας. Όλοι είμαστε εδώ πέρα στον αγγλόφωνο στίχο πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια ο καθένας. Και νομίζω πως νιώσαμε την ανάγκη να πούμε κάτι στη γλώσσα μας το οποίο απλά να ακούγεται ωραία. Να ακούγεται μεστά, με σαφήνεια. Ξεκάθαρα και απλά. Ξεκάθαρα. Απόστολε. Ναι, ξεκάθαρα. Συμβάλλει στην κουβέντα δυναμικά. Πόσο δεν λέει, μη σκέφτη, φάκα, πόγελα.
πολλές φορές είμαι ό,τι δείχνω, σχεδόν ποτέ δεν παίρνω τη δύναμη. Χαμογελάω και παραδίνω. Τι κυνηγάω πλέον δεν ξέρω, ούτε με νοιάζει αν τα καταφέρω. Χαμογελάω και παραφέρομαι. Βέα ουσία τζάμπα ξοδεύω χωρίς σκοπό. Κάνουμε είναι rock στα όρια του metal, του post-rock, στο οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, δεν ξέρω πώς το ορίζετε. Πριν είναι φιλτράρισμα των επιρροών μας, της πορείας που είχε ο καθένας όλα αυτά τα χρόνια, και έχουμε καταλήξει σε αυτό, ότι αυτό θα το ντύσουμε με ένα ελληνικό στίχο. Η μουσική μας έχει ξένες ρίζες. Την παίρνουμε, την φιλτράρουμε, την περνάμε μέσα από τα ακούσματα του καθενός. Όλα μπαίνουν σε ένα βλάκι το οποίο είναι και η μπάντα, έτσι, το όνομα της μπάντας. Yeah. Δηλαδή όλα οι στίχοι εμπνέονται από τον Άλκη, έρχονται, πάντα είναι έτσι πως πρέπει. Και μπαίνουν σε ένα κανάλι το οποίο είναι και η μπάντα. Αυτό είναι η μπάντα. Το στίχημα ήταν αγγλικός στίχος ή ελληνικός. Υπάρχουν τεράστιες ελληνόφωνες μπάντες. Γιατί να επιλέξουμε τον αγγλικό στίχο? Ίσως θα έπρεπε το ερώτημα να είναι και ανάποδο. Ωραία. Ήσουν λόγω. Λοιπόν, ελληνικό. Έρικ.
Θυμάμαι μια ερώτηση που με έκανε ένας φίλος σε μια συνέντευξη που μου ρώτησε: μα καλά, γιατί επιλέξατε ελληνικό στίχο αντί για αγγλικό? Και το απάντησα: γιατί θέλω μια μέρα να κάνω αυτή την ερώτηση να ακούγεται ανόητη. Γιατί όχι ελληνικό στίχο? Τώρα γίνανε μαθαίρια γίνε σήμερα. Για σένα να τεχωρηθώ. Εγκλωβίζουν ό,τι κάνω και ό,τι πω. We'll be right back.
Να ξημερώσουμε, να ξημερώσουμε.
σκοτώσουνε δεν είσαι εσύ. Γύρω πέφτει όλο το φως του κόσμου. Η πιο όμορφη σκιά ο φυγός μου. Ο πιο λάθος δρόμος ο δικός μου. Σε περιμένα να αρθείς. Γύρω πέφτει όλο το φως του κόσμου. Η πιο αγρία φωτιά ο δικός μου. Ο πιο λάθος δρόμος ο εαυτός μου. Μα ονειρεύεσαι δεν ζει. Χάσει την ομιλία του 6 χρονών. Παίζοντας μπάσο πάρα πολύ. Έπαιζε μπάσο πάρα πολύ δυνατά μια μέρα. Live που μας έμεινε αξέχαστο. Γενικά όταν είσαι στο σπίτι σου και παίζεις εντός έδρας, πάντα είναι αλλιώς. Πού ξεχνάμε το πρώτο κυνηγής. Ναι, γι' αυτό είπα το κυνηγής. Γι' αυτό είπα το κυνηγής. Ήταν ως ευχαριστικό γιατί είχε σε μέρα, ας το πούμε, Δευτέρα, καλοκαίρι. Εντάξει. Είπαμε πάμε να παίξουμε, τα παιδιά τα ξέραμε, ο πάνω κάτω. Μας κάλεσαν και έγινε χαμός. Ha 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 ha
όσους οι ευτυχισμένοι ζουν θα πέθαινε. Η επαρχία είναι σκληρή. Η επαρχία μπορεί να, ειδικά από την πλευρά του καλλιτέχνη, έχει δύο μορφές. Να πάει μια μπάντα να παίξει και να έρθει μόνο ένας, ο οποίος να φύγει απογοητευμένος. Και μπορεί η επαρχία να σε αγκαλιάσει σαν οικογένεια. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ή θα έχεις 5 ή θα έχεις 500. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να τραβήξει τον κόσμο. Και αν τραβήξει την επαρχία, νομίζω πως έχεις κερδίσει και τις πόλεις. Είναι μια καλή αρχή. Ναι, έχεις τραβήξει και την πόλη μετά. We'll be right back.
δεκάθεν είχε πολύ δυνατή σκηνή. Τον τελευταίο ώρα έκανε λίγο μια κοιλιά, αλλά τώρα ξαναβρίσκει και ξαναπαίρνει τα πάνω της. Και αρχίζει πλέον, και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο και ωραίο, ότι η σκηνή της πόλης μας αρχίζει και βγαίνει ενωμένη. Αρχίζει και ο ένας στηρίζει τον άλλον, αρχίζει μια μπάντα και εκτιμάει την άλλη. Νομίζω πως είναι απροσδόκητα καλό και απροσδόκητα ευχάριστο. Ένα άλλο που με εντυπωσιάζει εμένα με τη σκηνή είναι ότι είναι τόσο μεγάλος ο όγκος που δεν ξέρεις τι υπάρχει εκεί έξω και πάντα υπάρχει κάτι το οποίο σε εκπλήσει, πάντα ανακαλύπτεις κάτι και εκεί νομίζω είναι θετικό. Πάντα ανακαλύπτεις κάτι, όπ είναι και αυτό, όπ είναι και αυτό, από όλα τα είδη, από όλο το φάσμα. We'll be right back.
Είναι ελεύθερη προς ακρόαση, ελεύθερη προς ακρόαση για όλο τον κόσμο. Η μουσική πρέπει να είναι δωρεάν. Η μουσική είναι τέχνη και είναι μια μορφή έκφρασης. Και όποιος ταυτιστεί με αυτό που κάνουμε, όποιος νιώσει και αισθανθεί αυτό που κάνουμε, έρχεται και μας αφού. Τόσο πλέον. Η υποστήριξη του κόσμου καθαρά φαίνεται στα live, όσο εκεί. We'll be right back.
Thank you.